Για μας, μέσα στην εόρτια και χαρούμενη ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόμαστε, τέτοιες επισκέψεις είναι πηγή χαράς αλλά και πηγή δύναμης. Και ιδιαίτερα όταν αυτές οι επισκέψεις είναι αυθόρμητες, είναι ανιδιοτελείς, είναι αγαπητικές, γιατί κατά καιρούς μέσα στην ιστορία έχουμε συναντήσει πολλούς ανθρώπους που έχουν επιχειρήσει να καπηλευθούν την πίστη των ανθρώπων και να την εργαλειοποιήσουν. Άλλωστε σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα μέρος των προβλημάτων τα οποία εφίσταται η ανθρωπότητα οφείλεται στην εργαλειοποίηση της πίστης και της ταυτότητας και της ευαισθησίας των ανθρώπων όπου γης. Από την εποχή των Σταυροφοριών μέχρι και σήμερα η ιστορία κατά καιρούς επαναλαμβάνεται. Οπότε εμείς ιδιαίτερα εκτιμούμε ανθρώπους τίμιους, ευθύς, οι οποίοι έρχονται να μας πούν ένα μπράβο, όχι γιατί αυτή την επιβράβευση τη θέλουμε για εμάς, αλλά γιατί είναι απαραίτητη για την κοινωνική αλληλεγγύη, είναι απαραίτητη για να ενισχύει το αγωνιστικό φρόνημα των ανθρώπων, γιατί νομίζω ότι συμφωνεί και ο κύριος Γενικός, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αγάπη χωρίς αγωνιστικό φρόνημα. Η κατεξοχήν αγωνιστική και επαναστατική διάθεση είναι η ίδια η αγάπη. Αν δεν βγεις από τον εαυτό σου, αν δεν κάνεις επανάσταση δηλαδή ενάντια στον εγωισμό σου, ενάντια στην ατομοκρατία σου, δεν μπορείς ούτε να αγαπήσεις. Άλλωστε και η όποια μορφής κερδοσκοπία ή κεφαλαιοκρατία είναι ουσιαστικά μία ατομοκρατική αγάπη εκφρασμένη σε συλλογικό επίπεδο. Μία διάθεση δηλαδή ενός ατομικού υδροκεφαλισμού και όχι μίας προσφοράς, μίας κοινοκτημοσύνης, μίας διαθέσεως. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχηθώ υγεία και στον ίδιο προσωπικά. Πρώτα στα τοπικά εδώ στελέχη σας και συνεργάτες σας, γιατί για μας είναι και οι άνθρωποι της κάθε ημέρας, της καθημερινότητάς μας, με τους οποίους διαλεγόμεθα, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Είναι μια άλλη εσφαλμένη αυτή η αντίληψη που υπάρχει, ότι πρέπει οι άνθρωποι να συμφωνούν ή να δείχνουν ότι συμφωνούν. Γιατί αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε υγιείς σχέσεις, να μπορούμε και να διαφωνούμε και να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για κάποια θέματα, αλλά κυρίως όμως να έχουμε ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και κυρίως τιμιότητα και ευθύτητα μεταξύ μας σχέσεις. Να ξέρετε ότι με τους ανθρώπους εδώ, τους συνεργάτες σας, τέτοιου είδους σχέσεις έχουμε. Έτσι συμπορευόμαστε μέσα στη ζωή και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Θέλω να μας έχετε στο μυαλό σας και κυρίως εδώ τους εργαζομένους, αυτούς που διακονούν, αλλά και αυτούς τους ανθρώπους όπως την κυρία Βάσο, που είναι μια καπετάνισσα ουσιαστικά, η οποία αποτελεί για μας έναν πλούτο. Είναι μια ζωντανή ιστορία σαρκωμένη μέσα στο σήμερα. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη και πάλι σας ευχαριστώ για τους αγώνες που κάνετε για τη Λάρκο, γιατί είναι μια μεγάλη αγωνία για μας, μια πληγή εν δυνάμει ανοιχτή και χαίουσα και επειδή η Λοκρίδα για μας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, έχουμε φτιωτική συνείδηση και δεν μπορούμε να κοιτάμε ο καθένας τον εαυτό του. Μας απασχολεί πάρα πολύ, γι' αυτό σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να συνεχίσετε αυτό τον αγώνα για τους εργαζομένους.